Το θέμα των προσλήψεων στο Δήμο της Λαμίας ερευνά και ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με το Λαμία Report, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Λαμιαίων έστειλε επιστολή βόμβα και οι εργαζόμενοι ζητούν να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι, τα πτυχία και σε περίπτωση που υπάρχει κάτι πλαστό να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, τον διευθυντή του Λαμία Report. Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και από τη Λαμία. Τι ακριβώς συνέβη στο Δήμο, για εξηγήστε μας. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ήδη το φως της δημοσιότητας πρώτη φορά. Απλά τώρα ήρθε η επιστολή του Σωματείου των Εργαζομένων στο Δήμο Λαμιαίων για να επιβεβαιώσει ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και η δική μου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει μόνο στο Δήμο Λαμιαίων. Όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούσαν οι Δήμοι τα προηγούμενα χρόνια. Αν κάποιος κύριος ρακιτζής, επιθεωρητής, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος ή εισαγγελής μπουν σε όλους τους Δήμους της χώρας, πιστεύω ότι θα βγάλουν λαβράκια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας εδώ, κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα για διαγωνισμούς και για προσλήψεις από το παράθυρο. Για φακέλους δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά για να γίνουν οι προσλήψεις. Και για όλα αυτά, μέχρι στιγμής, τηρείται σιγή ηχθείως από το Δήμο, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στη χθεσινή ανακοίνωση, την οποία έβγαλε μετά το σάλο που δημιουργήθηκε από την ανακοίνωση των εργαζομένων, ο Δήμος λέει ότι ελέγχονται όλοι οι φάκελοι. Μία περίπτωση που βρέθηκε παραπέμπτηκε στον εισαγγελέα, παραδέχεται μόνο μία περίπτωση και ότι συνεχίζεται ο έλεγχος. Εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς είναι δυνατόν τα ίδια τα στελέχη του Δήμου, ο ίδιος ο φορέας δηλαδή, ο οποίος είναι ελεγχόμενος, να είναι αυτός ο οποίος κάνει και το ξεσκόνισμα των φακέλων και τον έλεγχο? Δηλαδή, εάν δεν μπει κάποιος τρίτος, αξιόπιστος, ανεξάρτητη αρχή να κάνει τον έλεγχο, δεν νομίζουμε ότι ο ίδιος ο Δήμος θα μπορέσει ποτέ να κάνει τον έλεγχο που πρέπει να κάνει, διότι εμπλέκονται στο όλο αυτό σύστημα προϊστάμενοι και άλλοι, οι οποίοι ίσως να θέλουν να καλύψουν κάποια πράγματα. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία λοιπόν, η προσωπική ταπεινή δική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε ο Δήμος, ο Δήμαρχος, να πάρει τους φακέλους, να τους δώσει στον εισαγγελέα, να τους ελέγξει, και όχι μόνο τους φακέλους των μονίμων, αλλά και αυτών που έχουν μπει με διάφορα άλλα κόλπα εντός εισαγωγικών, είτε σε άλλους φορείς που είναι συνεργαζόμενοι με το Δήμο, όπως το ΔΠΘ, και άλλοι φορείς που δεν είναι μέσω ΑΣΕΠ. Ακόμα και στον ΑΣΕΠ υπάρχει θέμα, διότι γίνονται ενστάσεις και κατά σύμπτωση πάντα κάνουν λάθη οι υπάλληλοι και παίρνουν κάποιους άλλους. Κύριε Κωνσταντόπουλο, μιλάμε και για πτυχία πανεπιστημιακά, δηλαδή πτυχία ανωτάτων σχολών. Κοιτάξτε, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν πλαστά πιστοποιητικά, ξενόγλωσσα που είναι το σύνηθες, με τα ξενόγλωσσα, ξέρετε, αλλά και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, μεταπτυχιακά ή, ξέρω εγώ, προπτυχιακή τίτλη ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Γενικά ένας φάκελος, από τον οποίο, ξέρετε, στον ΑΣΕΠ παίρνουμε και μόρια, μπορεί να έχει μέσα διάφορα έγγραφα. Αν κάποιο από αυτά τα έγγραφα δεν είναι γνήσιο, αλλοιώνεται η σειρά, τα μόρια, η πρόσληψη και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια θέση προϊσταμένου ή μια μετακίνηση μέσα στο Δήμο, αν έχεις κάποιο προσόν από την καθαριότητα να πας κάπου αλλού. Γενικώς, αυτά που ακούγονται, το τι γινόταν στους Δήμους όλα αυτά τα χρόνια, που δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, και όταν μάλιστα υπάρχουν και δήμαρχοι οι οποίοι είναι για πολλές τετραετίες, που γίνονται ένα καθεστώς, όπως είναι ο δικός μας εδώ που είναι τρεις τετραετίες, πάει για τέταρτη τώρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Να ρωτήσω αν ο φάκελος, όπως είπατε λίγο πιο πριν, που στάλθηκε στον εισαγγελέα, εργάζεται ο άνθρωπος χρόνια στο Δήμο Λαμιαίων? Κοιτάξτε, λεπτομέρειες δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι για μια υπάλληλο, η οποία ήταν να εξαιρεθεί, ήταν μέσα στην κινητικότητα και ζήτησε εξαίρεση και έτσι στο φάκελο στην επιφάνεια. Δεν είχε μέσα τα απαραίτητα έγγραφα για να έχει προσληφθεί. Υπάρχει μεγάλη ουρά στο θέμα. Δεν είναι μόνο αυτός ο φάκελος. Ο Δήμος λέει ότι εμείς έναν έχουμε στείλει στον εισαγγελέα. Το θέμα είναι αν ο εισαγγελέας θα πρέπει να ψάξει όλους τους φακέλους. Υπάρχει θέμα. Και για να μην ακούγονται όσα ακούγονται, θα πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι, όλοι οι διαγωνισμοί και να μην γίνονται αυτά τα λάθη, εντός εισαγωγικών λάθη, και να βολεύονται πάντα τα δικά μας παιδιά. Γιατί αυτό γίνεται. Είναι κρίμα όμως, κύριε Κωνσταντόπουλε. Και τώρα κάποια πεντάμινα που παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά σύμπτωση πάντα
παίρνουμε τα δικά μας παιδιά. Πώς γίνεται αυτό, καταλαβαίνετε. Είναι κρίμα όμως, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, για παιδιά που έχουν όντως χαρτιά ανωτά των σχολών και έχουν ανάγκη να εργαστούν και αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι με το πτυχίο σε κάποιο ντουλάπι καταχωνιασμένο. Δεν είναι τυχαίο που παιδιά τα οποία είναι φυσικά με τίτλους σπουδών με βαρύ βιογραφικό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και φτωχά παιδιά δεν κάθονται στην Ελλάδα και φεύγουν στο εξωτερικό. Τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν στο εξωτερικό και το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί τα διώχνει στο εξωτερικό και δεν θέλουν να ακούνε για Ελλάδα. Γιατί το σύστημα βολεύει αυτούς, τέλος πάντων, όχι αξιοκρατικά. Πάντως είναι αυτό που λένε ότι η Ελλάδα τρώει τα δικά της παιδιά. Κύριε Κωνσταντόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή.